Ξανά να μιλήσουμε για τον Απουέλ. Ε, τώρα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, τι να πω. Νομίζω ότι έχει μηδέ λόγο να μιλήσω για το παιχνίδι. Ε, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, έπιαν ε, την ε, νίκη, τελείωσε, πάμε παρακάτω, πάμε στα σημαντικά. Αν ξεκινήσουμε και πιάμε το ένα χρονικό, έτσι, ένα timeline τέλος πάντων και πάμε που κατακτά στο πρωτάθλημα, με μεύχετε, ακούτε με, το decision making στην απόφαση του του να φέρει, νομίζω ότι ήταν μια βεβαιασμένη κίνηση που αποδείχθηκε εκ του δει. ότι ήταν λάθο. Και η πρόσληψη εγώ αλλά και η κίνηση πανικού με τον Ντομίνγκη. Ε, εγώ σήμερα να δω φρύσει που Εντάξει, μούχτι, που λέω. Ε, Καταρχά, το απόλυτο πολλά καλά θα κάνει αν βάλει πλέον στην καινούργια στελέχωση του τεχνικού επιτελείου ο προβοητή να φέρει του δικού του για να μπορεί και να κρίνεται ανάλογα για το λεύκι στο περιβάλλον που θέλει ο ίδιο. Παίρνει ε, ένα σοβαρό προβλητή, φέρνει το team του και συνεχίζουμε. Απλά, τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει να μην είναι ένας τη, με διαφέρει να πιέρνεις παραπάνω ένα ε, ε, τα βγάλει anyway. Καλύτερα τα λεφτά που να τρώει, να διατρώει τσάμε στου τεχνογνώστε. Ξέρετε που λέει ο κλοπ. Δηλαδή, εγώ αν ήξερα κάτι, έχω ένα team γύρω μου και κάνω τον παλαβό για 5 λεπτά και μετά είμαι έξυπνο όμω. Ε, κατάλαβα το. Με το 5 λεπτά να καταλάβω. Ζητώ βοήθεια αν ήξερα κάτι. Αν θέλει να πάει μπροστά, θέλει ένα team γύρω σου. Άρα η στελέχωση πρέπει να είναι σοβαρή εγώ να πω τη δική μου παυτή, τη γνώμη, την παυτή, τι, τι είναι το λέξεις, που είναι το λεξιλόγιο. Ε, εγώ θεωρώ ότι μια ομάδα πρέπει να δουλεύει με τρει βοηθού πρόεδρε. Ένας ο οποίο είναι που πριν τζαμε, α πούμε ο Μωράη, να μην ο οποίο θα διά την πρώτη αξιολογήση του ρόστερ και τα IPAT του κάθε παίχτη, τα benefits, τα, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα του κάθε ποδοσφαιριστή. Ξέρω εγώ, μια χαρά. Έλα, έλα, coach, δεν του. Να τζαμί. Αυτόματα επειδή ένα τρίλο τη ομάδα έχει μια άλλη υπόσταση, ε, Χρειάζεται χρειάζεσαι ήδη που πριν ε, του σκάουτερ σου προφανώ, εκεί έχει μόνο ένα σκάουτερ, πρέπει να στελεχωθεί το δίχτυο σου σε χώρε όπου υπάρχει μια αλφαβιότητα και έρχονται εκεί προ. Τώρα νομίζω να χρησιμοποιήσει μόνο το Wiscout. Πιένει μια παρουσία για μέτελο πάντων. Ε, υπάρχει και ο αναλυτή. Προφανώ πρέπει να υπάρχει και άλλος ο άλλο ε, ο βοηθό προμονητή, ο οποίο θα είναι συντηρητικό κρίκο τη πρώτη ομάδα με τη δεύτερη ομάδα, για να υπάρχει μια παροχή ταλέντου στην πρώτη ομάδα. Γιατί αρέσει και μα η ο Κυπρέο έχει μια άλλη ένα άλλο αέρα. Θορείται το, το life, α πούμε. Ξέρει τι σημαίνει από ελ. Όσο το αν πέρασε και ε, ο Μπέτροβιτ που είναι λίγο πιο αδιάφορο πλέον, νομίζω ότι πάμε ξανά στο στοιχείο του ότι ξέρει. Άλλο ο Κύπρο που ξέρει τι σημαίνει από εδώ. Προχωρούμε. Anyway. Τώρα λοιπόν. Ε, ε, η διοίκηση πρόεδρο Μπετρίδη έκανε λάθο επιλογή. Ναι, Τελεία. Ε, και ήδη αν θέλουν μια βοήθεια νομίζω ότι πρέπει να στελεχωθούν και το προσωπικό τα αμέρι της ομάδας πρέπει να έχει μια αναβάθμιση. Οι ε, που έχουν τη γνώση στο να διοικούν προσωπικό το να βάλουν κάποια ε, να οριοθετούν κάποια πράγματα Πώ θα να καρχά. Τώρα μιλούμε και τα, τα εκτό του γηπέδου που όλα παίζουν ρόλο για το που έρχεται ένα παίχτη, για το κλίμα που περιλαμβάνει στην ομάδα. Γιατί όσο νιώθουμε, το φαίνεται αρκετέ φορέ μπορεί να είναι πιο δυνατό που το είσαι. Τι είπα ο φιλόσοφο, εν και 24, ε, 7 δεκάτου. Τώρα ψε το. Το marketing, για παράδειγμα, καρχά δεν γίνεται επίσημο να μπορεί να ε, είναι verified που είναι τα social media, να μην υπάρχει συνεχέ υλικό το τι συμβαίνει στην ομάδα και inside, και εκτός γηπέδου, και εντός γηπέδου στις προπονήσεις, σε έναν παιχνίδι με τον κόσμο, όλοι να be a part of the team. Η επιτυχία μιας ομάδας στο marketing είναι να κάνει Τινόν που ας πούμε είναι ο Σκαλιώτης, στην Πάφο, ο Λεμεσανός, είναι ο Λευκοσιάτης, να νιώθουν όλοι ότι τούτη η ομάδα συνδέει τους και κοντά και η ομάδα σε εκείνους. Και έτσι μπορεί να πτύξεις σε παραπάνω πωλήσεις, ξέρεις το τίγετ, το προϊόν σου, να το, πουλ, να το αγοράζεις ο κόσμος και ούτω καθεξής. Το να παραδέχεσαι τα λάθη σου, μεγάλη άρετη. Εγίναν αλφαβήτα λάθη. Μπορείτε και εσείς να μην κάνετε λάθη, ελάτε. Η παραπάνω θα αρθούσει. Η παραπάνω μας ήταν καλή μόνο για να αλλάσουμε, να γαυγίζουμε. Αλλά η ευθυνοφοβία γενικά στο λαό μα επικρατεί στα ύψη. Οπότε και εμεί που αρούμε τώρα ότι έγινε αλφαβητα λαθή, Προφανώ, αν δεν έχει του καλού ανθρώπου γύρω σου, δεν έχει λάθο επιλογέ. Ένα άνθρωπο που να σε βοηθά που ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω, μαπά, ξαλό του. Κλοπ, θέλει ανθρώπου κοντά του που ξέρουν πράγματα που δεν ήξερε και προχωρούμε. υπάρχουν τώρα τα ονόματα από Γετ, Χιμένες, Ήβιτς, όποιο και να έρθει. Θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να σου με τη δουλειά του. Ε, αν έρθει ένας προμετής τύπου Ήβιτς, προφανώς και να θέλει και μέσα στα πόθηκια του να μην 111 κανένας. Να πρέπει να βάλει όρια. Μπορεί να βάλει όρια τα όρια του να γίνουν αποδεκτά. Υπάρχει ένα θέμα. Το λοιπόν. Να προχωρήσω τώρα στο, στο θέμα του, του τι είπε λάθο. Ε, τα, τα μικρά μικρά. Να πούμε τα μικρά γιατί τα μεγάλα ξέρετε τα. Όταν φεύγει ο προπονητή που σε έκανε προαθλητή με τα καλά του για κακά του, που είστε σωστή επιλογή στον ο σαπίδιτο, Φεύκιο φεύγει ο αρχηγό σου, φεύγει ο Ιταλία, ε, φεύγει ο Ντάλσιο, οι Η σημαντική που είναι ο Κβιλιτάλια. Φεύγει ο Ιταλία, αλλά τσαμε, υπάρχει ένα κενό ηγέτη στην ομάδα, ο οποίο ο σκοπό του είναι να ενώνει την ομάδα. Γνωρίζουμε πέρσι κάποιε ιστορίε ότι η ομάδα μπορεί να πήρνε να, οι παίχτες να απεργήσουν ας πούμε, να κάνουν ιστορία και ο Κουβιτάλια κράτουν το τσάμι. Τώρα να πεις καλά ρε, τώρα ο απλά κατεβάζει δεν την και εντάξει. Τώρα άλλο στα τα μικρά. Υπάρχει μια απουσία να ηγέτη, που, ο ηγέτης που θέλει να φέρει την ενότητα. εντάξει, Και υπάρχουν τώρα οι, 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 άλλοι οι οποίοι μπορεί να φτιάξει τώρα μια φήμη για παράδειγμα ότι κλικό σας είναι ας πούμε αγγλικόνης, να σου πω εγώ, δεν είναι Ο ηγέτης εντός που είναι ενώσει ούλους. Δεν μπορεί να προσπαθήσει ξανά και ξανά ενώσει. Που βάλει σαν πρώτη στο στόχο το καλό τη ομάδα. Πέραν του προσωπικού του συμφέρον. Σιφ... Αν θέλει κάποιο πως να βλέπει μόνο το συμφέρον των το δικών του, μπορεί να πάει σε μια μικρή ομάδα, να κάνει τα δικά του, να βγάλει τα στεστιά του πάνω, ώσπου να πάει σε μια μεγάλη ομάδα και να του εξηγήσει κάποιο τσάμι ότι όταν είσαι παίχτη του Ταμπουέλ, για παραδείγμα, είσαι αναλώσιμο. Πρώτα είναι η ομάδα και μετά εσύ. Εσύ, και ο Ελαραμπίνα είσαι, και ο Ρονάλτον είσαι. Παίζεις σε μια ομάδα που αν δεν δουλεύει προ την επίτευξη των στόχων τη ομάδα, είσαι αναλώσιμο. Τα ονόματα, η διαχείριση του, του, το, το, το παιχτό, ξέρω εγώ, ε, θέλει κάποια skills,

Εκτός να βάλουν πολλά κιλά, anyway, θα πούμε στην συζήτηση, κάνουμε την αστυγή να βάλετε κιλά. Anyway, προχωρούμε. Σοβαρότητα στο κανάλι. Μην το ξεφτιλίζετε. Άρα δεν μπορεί που η στιγμή υπάρχει ένα ζεσμό σαν τόσο ένα μας προμηθείς και είδαμε τον ήδη να είναι που κάτω από κάποιον άλλο σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να σε σεβαστώ τώρα φίλε αφού είδα, σε ότι του και κάνουμε... yes sir, yes εμπορώ... sir και προγκερδίσω. Σε ξέρω, σε έχω τον αέρα σου. Και πόσο μάλλον σε μια ομάδα που έχει τόσου πολλού, τόσε πολλέ ηγετικέ μορφέ, που προσωπικό είδε πάντων, που κάποιο πρέπει να του κοπελιά. Εσύ είσαι παίχτε. Εσεί είσαστε σημερινοί και αύριο μπορεί να. Στο <σχ> <Είστε> καλό. <σχ> ναι, κάθονται να <άμα> με άλλο συμβόλαιο, αλλά σε άλλο με δεύτερη ομάδα και δείξω στον εγωισμό σου να σου πει. Αν δεν, μπο δεν μπορεί να μα σιωπήσει, εγώ έχω το λάθο. Άρα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα σεβασμό. Είναι τόσο απλό. Καμιά φορά ο μπακάλι ο κόσμο που δεν καταλαβαίνει που ξέρουμε παραπάνω. Από το την κοινή μα λογική να σκεφτούμε, Α, έτσι έτσι να γίνει να κάνουμε το πράγμα. Ήβιτ, Πογέτ, Χιμένε, έξω από οποίο άλλο Τούτοι ούλοι σαν ονόματα μια χαρά. Ε, καλύτερη που πριν τους πάντων. Όποιο τσάρτη πρέπει να έχει το ελεύθερο στο να κινείται, εντάξει προφανώς, τώρα να πείτε που ξέρω ήταν που σημαίνει από ελε. Αν τους εξηγήσεις, εδώ θα τούτο, το θέλω. πέτυχε μου τούτον τους στόχους και εγώ θα σε κρίνω σε τούτον τη στιγμή του προαθλήματος. Μάι, τσαμέγινης και τη σούμα. Τώρα α πούμε ο Γκαέγο ή ο Ντομίνγκε που ήταν εξ αρχή λαθασμένε επιλογέ, προφανώ δεν μπορώ να στηρίζω το λάθο. Αλλά κάποιο που μου έδειξε πέντε πράγματα, ρε πέντε να μου δείξει. Όχι παραπάνω. Πέντε να μου δείξει ένα προπονητή, να τον εμπιστευτώ. Να του στήσω εγώ το επιτελείο του όπω να κρατήσω τι βάσει μου, να έχω ένα γυμναστή που είναι δικό μου, να έχω βοηθό μου πρώην που είναι δικό μου, του αναλυτέ, να έχω του σκάουτερ μου, κάποιον που αξιολογεί την ομάδα, η στατιστική λόγη μου να μου πούσει ρε, του κάνουν τόσα λάθη. Φέρτε του. Mm -hmm. Το διαιτολόγο μου, το ψυχολόγο μου, δεν ξέρω κάποιον να με να του κρατά σε μια ηρεμία, να τους το metal του τσεκαρίσκει το mental health του ποδοσφαιριστή. Πρέπει να ελέγχεται. Να δυναμώσω το τμήμα marketing μου, να κάνω ένα στραγικό σχεδιασμό, τι θέλω που την ομάδα, ποια είναι η στόχη μου. Γιατί ποια είναι η αλήθεια, ότι ξεκίνησε τη χρονιά ήδη με αποτυχία. Απότυχε ήδη. Στη αρχή τη σεζόν είσαι μέχρι στιγμή σαν αποτυχημένο. Μπορεί να βγει πετυχημένο τέλο τη σεζόν. Απλά πρέπει να καταλάβουν οι παίχτε ότι δεν επετύχαν κάτι που πήγα στο Conference League, στο League Face. Εκτός και αν θέλεις να είσαι ομάδα του ίντου υπέδου, ο παίχτης, ότι ο χάπι, ο κύμα, θα χαρά λίγκ φέις. Το απέλφιδος ήταν μίνιμουμ για το League. Μίνιμουμ. Το πιο λίγο Europa League. Ένα δικαιολόγητο το πράγμα που έγινε, Χαθήκαν λεφτά, χαθήκε στάτους, χαθήκε πρεστίζ, χαθήκαν σύντια δύο πράγματα από μία λάθος επιλογή. πρώτη, πρώτη στη ευθύνη, στη διοίκηση. Ο πρόεδρο όμως, που πάλι να πιάει τον έπαινο, πάλι να στην η Γιατί αντέδρασε. Είναι η δουλειά να αντιδράσει όμω. Αλλά πάλι και οι διοικήσει παντζέρχονται, και οι προμονητέ, οι παίχτε, οι ομπουγνίσκοι, πάντα ο κόσμο. Όχι μόνο το από ελ. Ο κάθε φιλάθλο μια ομάδα είναι ο που μιλήσει πάντα για χρόνια που στηρίζει, πάει από 9 σε 9, οπότε εγώ πρέπει να σέβομαι και τον, τον κόσμο σε ένα του δυο, κάτι το οποίο είναι θα με σεβαστεί και εκείνος, ακόμα παραπάνω. Γι' αυτό λάλλο, και το marketing είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα υπάρχουν οι α, β, γ μετά από Αν δεν έχω ένα σοβαρό marketing για να συνεχίσω, να έχω μια υπόσταση σε τέσσερις χρόνια που δεν κάνω επιτυχημένες πορείες, ε, κάπου να πιάνουν και άλλες ομάδες. Ποιους μπορείς εσύ να κερδίσεις λόγω του στάτου σου. Δείξε τώρα ότι όντως ναι, απότυχα μέχρι στιγμής. Απότυχα γιατί η, η δική μου αποτυχία είναι επιτυχία για μια άλλη ομάδα. Και εγώ που στιγμή μου αποτυχά ζητώ πολλά παραπάνω. Δείξε τον το mentality. Και στον προπονητή μου να πει. αυτή, πέτου ότι ήδη ναι, έχω μια αποτυχημένη σε ζω. Παναγία, Πέσω ζω μόνο λίγο φέσεις του conference. Link. Απαγορεύεται. Θέλω εσύ προηγουμένως να έρθεις να με πάρεις Champions League. Μπορείς να, να κάνει share τη φιλοδοξία σου, αλλά για να, να του τη φιλοδοξία σου πρέπει εσύ να στελεχώσεις την ομάδα όπως πρέπει το προσωπικό και το τεχνικό επιτελείο και σε άλλες θέσει, έτσι ώστε να δουλεύεις προς την το στόχο. Όχι να έρθεις τέλος του χρόνου για να πεις ε, ε, τον εγώ ο το στόχο μου είναι το Champions League. Τούτο είναι... Δεν έχει Δεν ε, 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 μπορείς να πεις φέρνω τον Γκαέγο και ο στόχος μου το Champions League. Τι ως Γκαέγο. Και τι είναι πράγμα. Δεν καταλάβα. Οπότε τσάς. Τον το βίντεο, like, comment, subscribe. Όποιος θέλει να στηρίξει ο κανάλι και τον υποφαινόμενο. Μπορείτε να γίνετε μέλη στο Patreon. Κάτω στην περιγραφή. Αυτό είναι το βίντεο. Καλή συνέχεια. Πέντε μου γνώμη στα σχόλια. Προχωρούμε.